Είμαι ο Γιώργος Λεγκίκας, Technical Operation Officer στην Gartling. Στην Gartling, προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των συναλλαγών σας. Για τον λόγο αυτό, στις 24 πρώτου ανανεώσαμε τα πιστοποιητικά ασφαλείας των τερματικών μας Verifone και Ingenico. Εάν το ενσύρματο Ingenico ICT220 τερματικό σας εμφανίσει την ένδειξη σύνδεση και δεν μπορεί να εκτελέσει συναλλαγή, τότε σημαίνει ότι δεν κατάφερε να αναβαθμιστεί αυτόματα λόγω επικοινωνιακών θεμάτων και θα χρειαστεί να κάνουμε χειροκίνητα τα βήματα αναβάθμισης προκειμένου να κάνει ανεμπόδιστα συναλλαγή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Αρχικά βεβαιωθείτε ότι το Ethernet καλώδιο έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή LAN και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ETH. Βρίσκεστε στην οθόνη που γράφει Gartling έτοιμο για συναλλαγές. Πατήστε το πλήκτρο F. Επιλέξτε με το κάτω βελάκι την επιλογή μενού συστήματος και πατήστε Enter. Στον κωδικό εισάγετε 1300 1300 και πατήστε Enter. Επιλέξτε με το πάνω βελάκι επιλογή μέσου και πατήστε Enter. Επιλέξτε με το κάτω βελάκι TCP και πατήστε Enter. Πατήστε μία φορά το κόκκινο πλήκτρο με την ένδειξη Χ. Πατήστε F. Επιλέξτε με το κάτω βελάκι μενού εμπόρου. Και πατήστε Enter. Επιλέξτε με το κάτω βελάκι υποστήριξη. Και πατήστε Enter. Στον κωδικό εισάγουμε 1300 και Enter. Επιλέξτε με το κάτω βελάκι αναβάθμιση και πατήστε Enter. Επιλέξτε με το κάτω βελάκι κλείσει τώρα και πατήστε Enter. Περιμένετε λίγο μέχρι το POS να εκτελέσει τα απαιτούμενα βήματα και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί σωστά, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα Gartling έτοιμο για συναλλαγές, πατήστε Enter. Σε περίπτωση που το POS δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει την αναβάθμιση, τότε ξαναπροσπαθήστε ακολουθώντας τα ίδια βήματα. Εάν το τερματικό σας μετά τις ενέργειες αυτές εξακολουθεί να μην επικοινωνεί, τότε απευθυνθείτε στην τεχνική εταιρεία που σας παρέχει υπηρεσίες δικτύου, προκειμένου να εξαιρέσει τις IPs από το τείχος προστασίας Firewall. Την λίστα με τις IPs που θα πρέπει να εξαιρεθούν μπορείτε να την βρείτε στο gartling.gr.